σας καλωσορίζω και σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ και που, εν πάση περιπτώσει, θεωρούσα υποχρέωσή μου κάποια στιγμή να πω κάποιες κουβέντες μαζί σας. Η συγκέντρωση αυτή, ή μάλλον η συνάντηση αυτή, η συζήτηση, πέστε μου όπως θέλετε, είχε προγραμματιστεί να γίνει πολύ καιρό πριν. Είχε προγραμματιστεί να γίνει, μάλλον είχε προγραμματιστεί πριν τα Χριστούγεννα, για να γίνει τη διάρκεια της ημέρας ανάμεσα πρωτοχρονιάς και της μέρας των φόρων. Ήταν μια συνάντηση που την είχαμε αποφασίσει οι πέντε δημοτικοί σύμβουλοι που είχαν εκλεγεί με την παράταξη του κυρίου Σεργιανάκη. Και είχε αποφασιστεί να γίνει γιατί χρειαζόμασταν να τοποθετηθούμε κάποια στιγμή και να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, καταρχάς, και κατά δεύτερο λόγο να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι η σχέση μας με την τοπική αυτοδιοίκηση μας έδωσε και τη δύναμη αλλά και την εμπειρία να θέλουμε να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε με ένα σχήμα διαφορετικό, ίσως, ή εν πάση περιπτώσει με ένα σχήμα το οποίο θα είχε και την έγκριση, τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κυρίως και την αποδοχή του κόσμου της περιοχής μας. Είχε γίνει με αφορμή τη δήλωση του κ. Στεργιανάκη ότι δεν ήθελε να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος. Άρα, εμείς θέλαμε, κατά κάποιο τρόπο, να συνεχίσουμε αυτό που ξεκίνησαμε πριν 4 χρόνια, πριν 3 χρόνια. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν θέλαμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μας ψήφισαν και μας στήριξαν στις προηγούμενες εκλογές. Πέραν τούτου, τα περισσότερα μέλη ή τουλάχιστον τα δύο από τα μέλη που είμαστε στο Τοπικό Συμβούλιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν και μέλη της τοπικής ή δομαρχιακής επιτροπής Νέας Δημοκρατίας. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, θέλαμε να κάνουμε τη συγκέντρωση αυτή, που να κάνουμε ένα απολογισμό της δουλειάς μας και της παρουσίας μας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για τα δημοτικά. Να γίνει η αφορμή για τη συζήτηση μέσα στις διαδικασίες τις κομματικές του τι θα γίνει με τις δημοτικές εκλογές. Και να αναδείξουμε ένα συνδυασμό ο οποίος θα μπορούσε να διεκδικήσει το Δήμο. Θα ήθελα σήμερα να είναι και οι άλλοι εδώ, συνάδελφοι. Για κάποιους λόγους, ο καθένας δικός του είναι ελεύθερος, ο καθένας να αποφασίσει και να λειτουργήσει όπως νομίζει, δεν είναι εδώ. Άρα, πρακτικά και αντικειμενικά, δεν θα ήθελα να αναφερθώ στο τι στήριξε ή στήριζε ο καθένας. Και εννοώ όσον αφορά την υποψηφιότητά του. Ελπίζω να έχουν το θάρρος κάποια στιγμή και να πούν εκείνοι το αν με στήριξαν ή δεν με στήριζαν. Γιατί μέχρι πριν από λίγη ώρα και όταν έδωσα εγώ εχθές τα ονόματα αυτών που θα ήταν εδώ,
Ήξερε τι έλεγα. Εν πάση περιπτώσει, το προσπερνάω και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Όσον αφορά τη δραστηριότητά μας ή τη δράση μας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα ήθελα να πω ότι η παράταξη όπως παρουσιαζόταν και όπως εκπροσωπήθηκε αυτά τα τρία χρόνια, είχε θέσεις για όλα τα μεγάλα θέματα πρώτα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν υπήρχε θέμα σοβαρό, αλλά και πιο δεύτερο, πάνω στο οποίο να μην είχαμε θέση. Και μάλιστα, για τα πολύ μεγάλα θέματα που απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο, και αναφέρω ένα, αν εσείς θέλετε να δείτε για κάποιο άλλο, είστε ελεύθεροι να το ρωτήσετε μετά, για το λιμάνι, παράταξη δική μας, και εγώ προσωπικά παρουσίασα κάποια χαρτιά τα οποία δεν γνώρισαν ούτε οι υπηρεσίες του Δημαρχείου. Και τέτοιο ήταν το αποτελέσμα της μελέτης που είχαν γίνει πριν από 4 χρόνια ή 5 και που στάθηκε και σαν σημείο αναφοράς και στην μελέτη που έγινε αργότερα από το τεχνικό επιμελητήριο. Εγώ τα παρουσίασα στο Δημοτικό Συμβούλιο και τα στήριξε και η παράταξη. Γενικότερα η στάση μας ήταν πάρα πολύ σωστή και πάρα πολύ τεκμηριωμένη κάθε φορά που χρειαζόταν να τοποθετηθούμε σε κάποιο θέμα. Κατηγορηθήκαμε ότι κάναμε αντιπολίτευση. Επειδή λοιπόν αντιπολίτευση ή ο ρόλος της αντιπολίτευσης, αυτό το πιστεύω και θα το πιστεύω, είναι να κρίνει, να ελέγχει, αλλά και να στηρίζει ό,τι είναι στη σωστή κατεύθυνση από πλευράς Δήμου ή Δημοτικής Παράταξης. Αυτό λοιπόν το πράγμα κάναμε και εμείς. Για όσα θέματα, μικρά ή μεγάλα, που τα περισσότερα θέματα ήταν θέματα, ρουτίνες, καθημερινότητες. Είχαν και τις θέσεις και τις αντιρρήσεις όπου έπρεπε και τη στήριξη όπου τη χρειαζόταν. Και είμαι εξοδοτημένος να πω ή μάλλον ας τον παραβλέψω τον εξοδοτημένος, είμαι σίγουρος ότι αυτό θα το πούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Η εμπειρία μας και η ενασχόλησή μας με τα δημοτικά δεν ήταν τελευταία τριετία μόνο. Οι περισσότεροι που ήμασταν στο Δημοτικό Συμβούλιο και είχαμε κλειδί με την παράταξη του κ. Στοργιανάκη, έχουμε αυτοδιοικητική εμπειρία και σχέση με την αυτοδιοίκηση από πολύ παλιά. Πέραν τούτου, η επαγγελματική μας δραστηριότητα και η σχέση μας με την κοινωνία των περισσότερων ήταν τέτοια που μας είχε δώσει και την εμπειρία και τις γνώσεις και τη δύναμη να σταθούμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και στην κοινωνία έξω. Και όχι μόνο αυτό. Μας έδωσε τη δύναμη να γνωρίζουμε τα προβλήματα που τα ξέρουμε όλοι μας και να μπορούμε να δίνουμε λύσεις ή να πιστεύουμε ότι μπορούμε να δώσουμε λύσεις και στα προβλήματα καθημερινά και στα μεγαλύτερα. Τα μεγαλύτερα εννοώντας όλα αυτά που θα βοηθούσαν την περιοχή μας, την πόλη μας, να μην δείχνει και να παραλαμβάνει
ότι έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα μέσα σε άλλες περιοχές. Να έχει τον τρόπο να τα αξιοποιήσει κιόλας. Πιστεύαμε ότι είχαμε τις δυνατότητες όχι μόνο να τα αξιοποιήσουμε, αλλά και να τα εκμεταλλευτούμε και να τα κάνουμε υποθήκη για τις καινούργιες, για τις νέες γενιές, για να μπορέσουν και να τα απολαύσουν, αλλά και να ζουν εδώ ευχάριστα. Γιατί μέχρι τώρα οι νέες γενιές, δυστυχώς, ούτε τα απολαμβάνουν, αλλά και δεν θέλουν να μείνουν εδώ. Και αυτό γιατί η καθημερινότητα, η ενεργία, όλα αυτά λειτουργούν αρνητικά. Δεν θα πω τίποτα άλλο για τη δράση μας εκεί. Επειδή εδώ και δύο μήνες, περίπου τρεις, εωρείται το θέμα της υποψηφιότητάς μου, αν θα είμαι υποψήφιος δήμος, θα κάνω συνδυασμό και θα ήθελα να σας απαντήσω ευθέως και πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Πράγματι ήταν στις σκέψεις μου και στην πρόθεσή μου. Και ήταν γιατί στηριζόμουν και στη στήριξη των συναδέλφων στην δημοτική.